Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Σε συνέχεια της αναφοράς μας στην καλλιέργεια της πατάτας στο κανάλι μας, μετά το βίντεο που αναφερθήκαμε στη σωστή εγκατάσταση της καλλιέργειας, θα αναφερθούμε και στο σωστό τρόπο θρέψης. Η πατάτα είναι ένα φυτό το οποίο έχει υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία λόγω της υψηλής φυτικής μάζας που παράγει και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα και προτιμάει εδάφη μέσης ή ελαφριάς σύστασης, καλά στραγγιζόμενα, με μεγάλο ποσοστό οργανικής ουσίας. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλο εύρος pH με ιδανικότερο το ελαφρώς όξινο 5,5 έως 6,5. Οι ενδεικτικές απαιτήσεις για μια μέση παραγωγή 5 τόνων αναστρέμα είναι περίπου 25 με 30 μονάδες αζότου, περίπου 12 μονάδες φωσφόρου, 37 με 40 μονάδες καλίου, ενώ απαιτούνται και 5 με 7 μονάδες μαγνησίου, 3 μονάδες ασβεστίου και 4 μονάδες θείου. Σημαντικό είναι πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας να γίνει εδαφολογική ανάλυση με σκοπό να πάρουμε μια σαφή εικόνα της κατάστασης του χτήματος και να υπολογίσουμε με ακρίβεια τις μονάδες του κάθε στοιχείου που πρέπει να προσθεθεί στην καλλιέργεια. Αφού γίνει ο υπολογισμός αυτός, προχωράμε στη βασική λίπανση της καλλιέργειας που γίνεται πριν τη φύτευση του πατατόσπορου και όπως λέει και το όνομά της είναι η βασική λίπανση της καλλιέργειας. Για τη βασική μας λίπανση θα πρέπει να τροφοδοτήσουμε την καλλιέργεια με το 1 τρίτο ή το 1 δεύτερο της συνολικής ποσότητας του αζότου που θα χρειαστούμε γενικά, τα 2 τρίτα του καλλίου που θα χρησιμοποιήσουμε ή τα 3 τρίτα σε κάποιες περιπτώσεις, τα 2 τρίτα ή τα 3 τρίτα του φωσφόρου, ενώ παρέχουμε και τη μισή ή ολόκληρη την ποσότητα του απαιτούμενου μαγνησίου. Εφοδιάζοντας λοιπόν τα φυτά μας με αυτές τις ποσότητες, τους παρέχουμε τη δυνατότητα για μια δυναμική εγκατάσταση, για μια πολύ καλή ανάπτυξη ριζικού συστήματος, που μπορεί να έχει μια άριστη ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων και νερού, και ιδανικά λιπάσματα υπό φυσιολογικές συνθήκες θρεπτικής κατάστασης του χτήματος μπορούν να θεωρηθούν λιπάσματα τύπου 12-12-17 με 3 μονάδες μαγνησίου και μικροποσότητες ιχνοστοιχείων, 12-6-16 αντιστοίχως, όπου υπάρχει αρκετός φόσφορος, 15-15-15 σε πιο ισορροπημένα χτήματα και άλλα. Ακολουθούμε πάντα την ανάλυση μας για να επιλέξουμε τον τύπο που ταιριάζει καλύτερα στο χτήμα μας. Φυσικά και μπορούμε να προσθέσουμε ξεχωριστά το κάθε στοιχείο στην ποσότητα που απαιτείται, εφόσον δεν ταιριάζει κάποιος τύπος των σύνθετων λιπασμάτων. Τα σύνθετα λιπάσματα τα ρίχνουμε σε ποσότητες περίπου 125 με 160 κιλά αναστρέμα, αναλόγως και το πώς γίνεται η λίπανση, δηλαδή αν γίνεται γραμμικά ή σπαρτά. Μετά το φύτρωμα της πατάτας και όταν τα φυτά αποκτήσουν μέγεθος περίπου 10 με 15 εκατοστά, γίνεται η καλλιεργητική εργασία του παραχώματος ή σκαλίσματος και ταυτόχρονα η πρώτη επιφανειακή λίπανση που στοχεύει στον εφοδιασμό του 1 τρίτου ή του 1 δεύτερου του αζότου που μας έχει απομείνει και του απαραίτητου ασβεστίου. Έτσι προτιμούνται λιπάσματα όπως ασβεστούχος νητρική αμμονία 2600 σε ποσότητες περίπου 40 με 60 κιλά αναστρέμα, η οποία επηρεάζεται και από τον τύπο του λιπάσματος που έχουμε επιλέξει για τη βασική μας λίπανση. Τέλος, η δεύτερη εφαρμογή επιφανειακής λίπανσης γίνεται όταν δεν έχουμε εφαρμόσει όλη την ποσότητα των στοιχείων στις δύο πρώτες λιπάνσεις και εφαρμόζεται στην έναρξη της κονδυλοποίησης, όπου επιλέγεται κάποιο σύνθετο λίπασμα για να χορηγήσει το 1 τρίτο του αζότου που μας έχει απομείνει, το 1 τρίτο του καλλίου, το 1 τρίτο του φωσφόρου και το υπόλοιπο του μαγνησίου. Για παράδειγμα 14-7-17 ή 14-7-14 κτλ. Ανάλογα με την ανάλυση μας όπως προείπαμε και το τι έχουμε προσθέσει μέχρι εκείνο το στάδιο στην καλλιέργειά μας αυτή η επιφανειακή λίπανση γίνεται σε ποσότητες περίπου 40 με 60 κιλά αναστρέμα και εφαρμόζονται περίπου 40 με 60 μέρες μετά την φύτευση. Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστούν και κάποιες διαφυλικές επεμβάσεις για να βγουν οι απαραίτητες μονάδες, όπως για παράδειγμα του καλλίου, που μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένες όταν στοχεύουμε σε μεγάλες αποδόσεις.
Έτσι μπορεί να γίνει κάποιος διαφιλικός ψεκασμός με σύνθετο λίπασμα με βάση το κάλιο, όπως 9-15-27 ή 5-10-40 κτλ. Την περίοδο της ορίμανσης. Στους διαφιλικούς ψεκασμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και βιοδιεγέρτες αμινοξέων ή εκχυλισμάτων φυκιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων στρες από διαφόρους παράγοντες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ή χρήση χουμικών και φουλβικών οξέων για την ενίσχυση της κονδυλοποίησης και της εγκατάστασης καλλιέργειας. Σε περιπτώσεις ειδικών καταστάσεων στο έδαφος, όπως χαμηλή εδαφική υγρασία, υψηλό ή πολύ χαμηλό pH, όπου κάποια στοιχεία μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολία στην απορρόφηση, προστίθονται και αυτά διαφιλικά. Χλωριούχα λιπάσματα καλό είναι να αποφεύγονται στην καλλιέργεια της πατάτας. Αυτά λοιπόν για τη λίπαρση της πατάτας. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σε το βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.